Θα σας πω λοιπόν ότι κυκλοφόρησε μία είδηση τον Ιανουάριο, την οποία στην Κύπρο όλοι την θάψατε. Τι έλεγε αυτή η δήλωση. Τι έλεγε. Αυτή η δήλωση έλεγε ότι σύμφωνα με επίσημη έρευνα που έκανε, που βγήκε από τη λίστα Κυπρή και που έκανε η Τράπεζα Κύπρου, ο Όμιλος Λεπτού, ο οποίος το 2011 δεν είχε τη δυνατότητα να καλύψει ούτε τους δεδουλευμένου τόκους από δάνεια 235 εκατομμυρίων, το 2012 ξαναπήρε φρέσκα δάνεια τα οποία ήταν 222 εκατομμύρια στο 2012. Μιλάμε για συνολική έκθεση 457 εκατομμύρια. Ωραία, από ποιο τα από πήρε έναν και τα... Που γνωρίζετε... αυτά τα δάνεια, και... το ζήτημα, κύριε Πού είναι λοιπόν ο τόρο αυτό, Πού είναι ο τόρο στην Κύπρο για τον κύριο Λεπτό. Πού είναι η επέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα. Πού είναι οι πολιτικοί οι οποίοι πρέπει να φωνάζουν για το ακάλυπτο δάνειο. Γιατί αυτό ήταν ακάλυπτο. Ήταν ακάλυπτο τη στιγμή που δόθηκε αυτό το δάνειο. Δεν ήταν δάνειο το 2006. Ωραία, δεν μα λέτε. Εμάς... όλο το σύστημα. Ένα λεπτό, ηρεμήστε. Δεν μα λέτε για τα δάνεια που δώσατε εσεί ε, όλη αυτή την περίοδο. Σα είπα και για δεν τα δάνεια που δώσαμε. Είχαν εξασφαλίσει. Ναι. Όλα τα δάνεια που δώσαμε, όταν τα δώσαμε, είχαν εξασφαλίσει. Εάν δεν είχαν εξασφαλίσει, θα ήμουν ήδη στη φυλακή. Ωραία. Πώ κατάντησε η λαϊκή like να. Για αυτό διάλυφει. δεν είμαι. Πώς όταν διαλύθηκε. βγήκατε η Επιτροπή Δεσμών, ναι. που τη σέβεστε και είπε 29 εκατομμύρια ότι διαγράψαμε για, για τη ΔΕΛΤΑ, βγήκα και είπα ότι είναι τερατώδε ψέμα. Εάν είχαμε διαγράψει 29 εκατομμύρια τη ΔΕΛΤΑ, θα ήμουν φυλακή. Δεν απάντησε κανεί. Σε εσά το είπα. Σα απάντησε κανεί. Λένε μια μπουρδα και όταν βγαίνουν και του λένε την αλήθεια, κρύβονται. Είναι μικρά ανθρωπάκια με μεγάλη γλώσσα. Ωραία. Τα δικά σα λάθη Ακούω, λοιπόν, μας λέτε, τις σας. δεν μα λέτε. Δεν μα λέτε τα δικά σα λάθη. Μα λέτε τι διαγραφέ ή τα δάνεια που δόθηκαν πριν από εσά. θέλετε. Ναι. Ρωτήστε μου. Το λάθο το δικό μου ήταν και είμαι υπερήφανο γι' αυτό. Ότι όταν εκλήθη να συμπράξω με το διαπλεκόμενο πολιτικο-οικονομικό καταστικημένο του Κύπρου, δεν το έκανα. Και θέλετε να σα πω και κάτι για τον κύριο Λεπτό το 2008 εμφανίστηκε στην τράπεζα ο κύριος Λεπτός μαζί με άνθρωπο ο οποίος μετέπειτα έγινε υπουργό Οικονομίας και μαζί με στέλεχος της Τράπεζας Κύπρου παρουσία γενικό διευθυντή υπουργή ο οποίος όταν έφυγε έγινε στέλεχος και αυτός της εταιρεία του Λεπτού και ζήτησαν από τη Λαϊκή ένα δάνειο άνω των 100 εκατομμυρίων. Για το δάνειο αυτό μιλήσανε με τον κύριο Κουνή, με την κυρία Μάρο Σάβα και με κάποια υποδιευθύντρια του κόρπορε της Πάφου. Για το δάνειο αυτό με πήρε τηλέφωνο σημερινό αρχηγό κόμματο. Δεν ήταν τότε, είναι τώρα. Και μου είπε που είναι ένα πολύ καλό άνθρωπο και βγάλα το δάνειο, του λέω: Κοιτάξτε, εγώ δεν ασχολούμαι με τι εγκριτικέ κινήσει των δανείων. Δεν έχω καμία σχέση. Εάν το αξίζει το δάνειο, θα το πάρει. Κατεβαίνω στην Κύπρο μετά από 20 μέρε και έρχεται ο κύριο Κουνή και μου λέει: Εξετάσαμε αυτό το δάνειο. Δεν μπορούμε να το εγκρίνουμε ότι δηλαδή αυτό το δάνειο δεν πρόκειται να εξυπηρετηθεί ποτέ. Αλλά θέλουμε να στο πούμε ότι η άρνησή μα να χορηγήσουμε αυτό το δάνειο θα κάνει την Τράπεζά μα και σε ένα προσωπικά εχθρό ενό πολύ δυνατού πολιτικο-οικονομικού κατεστημένου. Και του είπα: Τι να κάνω εγώ. Από τη στιγμή που δεν το εγκρίνετε, δεν το εγκρίνετε. Α κάνουν ό,τι θέλουν. Και αυτό ο σημερινό πρόεδρο κόμματο, που σα είπα και προηγουμένω, που πήρε τηλέφωνο, είναι κολλητό του επιχειρηματία, ο οποίο επιχειρηματίε ή διακριτέ. Εσεί όλα αυτά παντού. τα καταγγείλατε στα βέλτιά σήμερα... σώματα. Και κατηγορείτε έναν Έλληνα που δεν ξέρω αν τον κατηγορείτε λεπτό, γιατί δεν Άνικα, δεν ότι έδωσε όλα αυτά φορές, στα αρμόδια σώματα. Κύριε λέ, γιατί δεν τα καταγγείλατε τώρα όλα αυτά που λέτε στα αρμόδια σώματα τότε. Ότι δεν Κά έχετε αρμόδια σώματα κυρία μου, με κάλεσε η Βουλή σας. Αυτά δύο ώρες είπατε κάλεσε δύο ώρες. Πότε με κάλεσε η Βουλή Ζήτησα από τη βουλή σα να έρθω και να μου δώσουν τον χρόνο και δεν με κάλεσε. Γιατί τι νοείται να τα λέω νωρίτερα, Δεν είχα να πω τίποτα. Μου ζήτησαν ένα δάνειο, ζήτησαν από την τράπεζα ένα δάνειο, το αρνήθηκε και εγώ του είπα εντάξει. Και βγαίνει αυτή τη στιγμή όλο το κυπριακό σύστημα του κατεστημένου. Δεν έχω τίποτα με του απλού πολίτε. Και σκοτώνεστε γιατί υπάρχει μια εταιρεία Focus του Ζολότα που έχει δώσει κτλ. Και, τα λοιπά, και δεν σε αυτό, δεν αυτό θα έρθω. Ένα κόμματα. λεπτό πριν ήρθατε. Γιατί στον δεν κύριο... ψάχνετε του developers να δείτε τι εισφορέ έχουν δώσει. Του ψάχνει το κράτο να μαζέψει τα 6,5 δι που κατέστρεψαν την οικονομία του τόπου. Του ψάχνει. Μην ανησυχείτε. Ναι, όχι, γιατί Αυτούς δεν ψάχνετε, ψάχνετε να δείτε τι εισφορέ έχει δώσει ο κύριο λεπτό. Και οι ώμοι του κυρίου Λεπτού στα κόμματα. Ωραία, α μην το κάνουμε Και εσά, αυτόν παίρνουν οι πολιτική και ζητάνε δανεισμό. Ένα λεπτό του κύριου Λεπτού. Όταν ήσασταν ναι. εκεί στην Λαϊκή, διευθυντικά σα τελέχη έπαιρναν ναι. παχουλά μπόνους αλλά και την ίδια ώρα δεν εξυπηρετούσαν τα δάνειά του. Επ' αυτού τι έχετε να πείτε. Ισχύει ή δεν ισχύει τα Έχω αυτό. να πω ότι, όλ, ότι όλε αυτέ οι ιστορίε είναι μπαρούφε και κουραφέξαλα για τα μικρά παιδιά. Είναι Η στοιχεία εκεί καταγεγραμμένα, κύριε Βγενόπουλε. Να σας απαντήσω λοιπόν. Να τι στοιχεία. Το θέμα είναι ποιο τα διαβάζει τα στοιχεία και με ποιο τρόπο τα διαβάζει. Είναι 50 εκατομμύρια πόνουσες σε μια τράπεζα η οποία είχε μια κερδοφορία. Ή στη Eurobank η οποία είχε τη διπλάσια κερδοφορία από εμά την ίδια περίοδο. Δόθηκαν 300 εκατομμύρια πόνουσες. Έξι φορέ παραπάνω. Τα πόνουσες ήταν τραπεζική πρακτική. Και υπάρχουν και ονόματα μέσα τα οποία δεν ήταν στα υψηλόβαθμα στελέχη που πήρανε μπόνου σα και λέτε γιατί αυτό πήρε 3,5, γιατί αυτό πήρε 2,5 και δεν υπάρχει ένα χριστιανό εκεί να σα πει που τα ξέρουν κυπριακά στελέχη. Να πει τι. Λένε, ότι αυτά δεν ήταν μπόνου. Αυτά δεν ήταν μπόνου. Αυτά ήταν, ήταν μέρο κοντράτου. Έπαιρνε σε έναν άνθρωπο ο οποίο σου έκανε ένα prop trading. Στο χρηματιστήριο και του έλεγε: Εάν μου κερδίσει χρήματα, θα πάρει τόσο ποσοστό. Μα στην πορεία Έχανας φάνηκε ότι ήταν πλασματικά και τα αποτελέσματα των τραπεζών που έδειχναν. Στην πορεία αυτό φάνηκε. Κάνεται ότι έδειχναν κέρδη και να παίρνουν πόνου. Τα αποτελέσματα που δείχναμε τη στιγμή που παίρνανε ναι. πόνουσε ήταν θεαματική κερδοφορία. Το στέλεχο αυτό, δεν θυμάμαι το όνομά του, που εμφανίζεται στι λίστε ότι πήρε 3,3 εκατομμύρια πόνουσε, είχε φέρει από private placement 33 εκατομμύρια έσοδα στην τράπεζα. Και η τράπεζα εκείνη την περίοδο έβγαλε κερδοφορία ρεκόρ. Δεν μπορείτε να τα μπλέκετε όλα και να λέτε κουβέντε στον αέρα και να βγαίνει ο βοηθό Γενικού Εισαγγελέα και να λέει η, η χορήγηση των φιλοδορημάτων, των πόνουσε, παραπέμπει σε σοβαρά ποινικά δικήματα. Τι ασόβαρα πράγματα είναι αυτά. Γιατί δεν κοιτάει καταρχήν ο ίδιο τι δικέ του τις ευθύνε ω πολιτικό. Όλοι να αναλάβουν τι ευθύνε του. Κύριε Βιενόπουλε, η σχέση σα με τον κύριο Ζολότα ποια είναι και την φόκου. Σα έχω πει χίλιε φορέ, να σα το πω χίλιε μία. Ναι. Δεν τον ξέρω. Δεν είδα συνεργάτη σα στο Αυτά Παναθηναϊκό. Αυτό που έκανε τα έκανε. Δεν είδα συνεργάτη σα στο Παναθηναϊκό. Έκοσι... Ένα λεπτό, δεν είδα συνεργάτη σα στο Παναθηναϊκό. Ποτέ. Τι συνεργάτη μου στο Παναθηναϊκό. Και έλαβε μέρο σε μία αύξηση με το μετοχικού με το κεφαλαίου του Παναθηναϊκού, όπω έλαβαν μέρο και διάφοροι άλλοι. Και εγώ τον πρωτογνώρισα το 2008, τον είδα στο πρόσωπο ποιο είναι, σε ένα, μία συνάντηση που είμαστε άλλοι οκτώ μέτοχοι του Παναθηναϊκού. Αυτό τον κάνει φίλο μου και συνεργάτη μου. Δεν Τι πήρε, πήρε, δάνεια, λεφτά, δεν μου, πήρε τον κύριο Πήρε δάνεια μεγάλα ποσά χωρί εξασφαλίσει. Όχι. Πήρε δάνεια με τεράστιε εξασφαλίσει όταν τα πήρε. Αργότερα έπεσε η αξία των εξασφαλίσεων. Και εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά. Ναι, τα αλλά πώ είναι δυνατόν, δηλαδή, πήρε όλοι τα λεφτά, να παίρνουν δάνεια μου. με εξασφαλίσει και στην πορεία να χάνονται όλε αυτέ οι εξασφαλίσει. Πού ήταν οι τράπεζε, οι διευθυντέ που είχατε εκεί για να δουν Όχι μακροπρόθεσμα. Πού χάνονται όλε αυτέ οι επενδύσει. Σε όλε τι τράπεζε σε αυτό, δεν είναι πρωτοφανέρωτο. Εσεί στην Κύπρο το μεγαλώσατε το θέμα με παραπλάνηση από του πολιτικού οι οποίοι θέλαν να κρύψουν τι δικέ του ευθύνε. Στην Ελλάδα υπήρχε το ίδιο. Στην Ελλάδα υπήρχε 140 δισεκατομμύρια έλα και στην Κύπρο για 3 δισεκατομμύρια έλα που μετά έγινε 9 καταστράφηκε η χώρα. Γιατί, Γιατί κάποιοι θέλαν να δείξουν αυτό το πρόβλημα για να κρύψουν τα δικά του. Ο κάθε ένα θέλει να κρύψει τι ευθύνε του. Ο επειδή μα Ο θέλει να κρύψει τι ευθύνε του. Ω μας... πρόεδρο τη Επιτροπή Θεσμών. Επειδή μα αρέσει υλούρη, να λέτε να τα πράγματα. Του. Και να ακούμε τα πράγματα ναι. με το όνομά του. Αναφερθήκατε σε ένα πολύ ειδικό αρχηγό. Για να είμαι σωστό για όλου, θέλω να μα πείτε ποιο είναι αυτό ο πολιτικό αρχηγό. Ο πολιτικό αρχηγό θα έχει την ευτυχία να πει ο ίδιο το όνομά του. Εάν πω εγώ το όνομά του, θα πει εγώ δεν τον πήρα ποτέ τηλέφωνο. Να βάζετε όλου του πολιτικού αρχηγούς στο ίδιο καζάνι, τώρα. Εγώ θα σα πω ότι ο μόνο πολιτικό αρχηγός, ο οποίο συμπεριφέρθηκε τουλάχιστον ω προ εμένα και από αυτά που ξέρω, με απόλυτη αξιοπρέπεια όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στην Κύπρο, είναι ο κύριο Αναστασιάδη. Που ευτυχώ ήμουν σήμερα πρόεδρο τη Δημοκρατία.